Ένα διαφορετικό ρόστερ, σίγουρα μια άλλη κατάσταση, μια διαφορετική κατάσταση. Αλλά οκ, εγώ πιστεύω σε αυτήν την ομάδα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, το έχω πει πολλές φορές, ότι στη Λαμία η πορεία μου τον 1,5 χρόνο τον προηγούμενο ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν μια πορεία που για μένα θα μείνει χαραγμένη μέσα μου. Άρα λοιπόν οι σχέσεις μου με τη Λαμία και με τον πρόεδρο είναι και θα είναι πάρα πολύ καλές. Σαφώς η χρονιά η φέτινη είναι διαφορετική. Δεν έχει καμία σχέση με την περσινή, είναι κάτι διαφορετικό. Η στόχη είναι πολύ ξεκάθαρη στην εσωτερία της ομάδας. Και από εκεί και πέρα, με γνωρίζετε από τα προηγούμενα χρόνια, δεν είμαι από τους ανθρώπους που μου αρέσει να λέω πάρα πολλά λόγια. Εγώ κοιτάω την καθημερινότητα, κοιτάω το κάθε μέρα, κοιτάω το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αυτό έκανα και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Θα κοιτάξουμε και θα προσπαθήσουμε μέσα από τη δουλειά να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Η ομάδα, όπως ξέρετε, είναι πολύ νέα, είναι καινούρια. Άρα και αυτά τα παιδιά χρειάζονται τη στήριξη. Ξέρω ότι ο κόσμος της Λαμίας θα βοηθήσει, το γνωρίζω, γιατί το έχω βιώσει και το έχω ζήσει. Άρα λοιπόν, όλοι μαζί, εμείς, οι ποδοσφαιριστές, ο κόσμος και όλοι μαζί, θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια σε μια χρονιά που, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι δύσκολη. Στο ποδόσφαιρο ξέρετε κι εσείς ότι δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Όλα είναι δύσκολα. Ακόμα και μια χρονιά που μπορεί να φαίνεται αρχικά εύκολη, εξελίσσεται σε πολύ δύσκολη, και μια χρονιά η οποία μπορεί να φαίνεται πολύ δύσκολη στην πορεία να εξελιχθεί διαφορετικά. Σίγουρα υπάρχει χρόνο, σίγουρα είμαστε στην αρχή της χρονιάς. Αλλά όπως είπα, χρειάζεται πολύ δουλειά. Εγώ είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ξανά πάλι και μέσα από τη δουλειά, γιατί εγώ το μόνο που έχω να παρουσιάσω και να πω για τον εαυτό μου είναι μόνο αυτό, ότι θα δουλέψουμε πάρα πολύ, και από εκεί πέρα εύχομαι πραγματικά μέσα από την ψυχή μου η ομάδα και όλοι μαζί να πετύχουμε το στόχο που έχουμε θέσει για φέτος. Τι να πω για τον κόσμο. Ο κόσμος, έχω μιλήσει πολλές φορές για τον κόσμο της Λαμίας, γιατί τον έχω βιώσει και τον έχω ζήσει. Έχουμε ζήσει πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Όσον αφορά τον κόσμο, αυτό που εγώ από τη μεριά μου μπορώ να πω είναι υπομονή και στήριξη στην ομάδα, και να είναι σίγουροι, τουλάχιστον την πλευρά τη δικιά μου αλλά και την πλευρά των ποδοσφαιριστών, ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.